Πάμε. Καταρχήν, συγγνώμη από τον κόσμο που παρακολούθησε το παιχνίδι, διότι όλο αυτό που συνέβη δεν ήταν κάτι το οποίο συνάδει με το πνεύμα του αθλητισμού. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για κάποια παιδιά τα οποία τόνε ψωμί εδώ πέρα στη χώρα μας και επανειλημμένως δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να τα δουν κάποια στιγμή αυτά. Έχουν δημιουργηθεί παρόμοιες φασαρίες και στο ελληνικό πρωτάθλημα εξαιτίας των ίδιων ανθρώπων. Παιδιά που έρχονται στην Ελλάδα δημιουργούν προβλήματα. Εντάξει, δεν μπορούμε πια να κλείνουμε τα μάτια μας όλα αυτά. Εντάξει, ίσως είναι λίγο σκληρό τώρα αυτό που λέμε, να μην ασχολούμαστε με παιχνίδια και να ασχολούμαστε με κάτι τέτοιο. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, δεν θέλω ούτε βεντέντες να δημιουργήσουμε, ούτε τίποτα άλλο. Αθλητές είμαστε, όλα αυτά θα ξεχαστούν από αύριο. Απλά όμως κάποιοι άνθρωποι από ψηλά πρέπει να κοιτάξουν δύο-τρία πραγματάκια. Να δούνε ότι η Ελλάδα απαρτίζεται από ταλαντούχα παιδιά και είναι κρίμα να πηγαίνουν τα χρήματά τους ή και να οι θέσεις αυτές να πηγαίνουν σε παιδιά τα οποία δεν αξίζουν. Ευχαριστώ πολύ.